Στον απόϊχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αλλά και της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ, μένουν οι εντυπώσεις καθώς και οι υποσχέσεις που δόθηκαν κυρίως για τον ΕΝΦΙ αλλά και για τις ευπαθείς ομάδες. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, Γιάννης Στέφος, κληθείς να σχολιάσει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, που έδωσε μια σειρά από υποσχέσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της. Πρώτης προτεραιότητας ζητήματα, σύμφωνα με τον κύριο Στέφο, η αξιολόγηση αλλά και το χρέος. Ο βουλευτής εμφανίστηκε σίγουρος ότι η αξιολόγηση θα κλείσει και ότι θα γίνει απομείωση του χρέους. Υποστήριξε παράλληλα ότι ο δρόμος θα είναι δύσκολος και ειδικά το επόμενο δίμηνο με τα εργασιακά και το θέμα των ληξιπρόθεσμων, ενώ αναφορικά με τον ανασχηματισμό, τον παρέπεψε στο επόμενο διάστημα και μετά το συνέδριο του κόμματος που θα γίνει τον Οκτώβριο. Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο κ. Στέφος χαρακτήρισε χρήσιμο εργαλείο που όμως, όπως είπε, αποτυπώνουν μια δεδομένη χρονική στιγμή. Είχαν έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν ένας πρωθυπουργός, ο οποίος και με την εμπειρία των 2 ετών περίπου αποτύπωσε τι ακριβώς έχει πράξει αυτή η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα και τι πρόκειται να πράξει στα επόμενα 3 χρόνια που απομένουν μέχρι τις εκλογές του 2019 το Σεπτέμβρη. Κυρίαρχα ζητήματα όλο αυτό το διάστημα αναδεικνύεται η ολοκλήρωση αξιολόγηση η οποία θα γίνει και η διαπραγμάτευση του χρέους, το οποίο είναι μείζονος σημασίας, έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να έχει περισσότερα εργαλεία αναπτυξιακά στα χέρια της. Θεωρώ ότι η ομιλία του, όπως είπατε, ήταν συγκρατημένη, είχε όμως σημαντικά και ενδιαφέροντα να πει σε ομάδες όπως παραδείγματος χάρη οι επαγγελματίες, όπου θα μπορούν πλέον να έχουν φορολογική ενημερότητα από το 2016 και μετά, εφόσον είναι τακτοποιημένοι από το 2016 και ύστερα στα οικονομικά του στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, άμεση προτεραιότητα και πάλι, έτσι όπως φάνηκε από την ομιλία του, είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι οποίες παρότι έχουν γίνει σημαντικά και πολλά πράγματα, εξακολουθούν να βρίσκονται πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας στα όρια της στόχης ή κάτω από αυτά. Απομένει ένα διάστημα δύσκολο, το επόμενο δίμηνο τρίμηνο, που έχει την τελευταία αξιολόγηση και τα εργασιακά θέματα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι αραγής, θα δώσουμε τη μάχη. Είναι πεποίθηση όλων μας ότι δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση από μέσα. Πρόθεσή μας είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και όπως ο ίδιος είπε και εσείς σημειώσατε στην ερώτησή σας, κάθε χρόνο να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 19 και να απολογείται σε εισαγωγικά για το τι έκανε τη χρονιά που πέρασε. Ανασχηματισμός. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό του θέμα. Νομίζω ότι την επόμενη μέρα κάτι έθιξε στη συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είπε για τον κύριο Παπά ότι θα αποφασίσει αυτός, λέει, αν θα είναι ή όχι στο Υπουργείο ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι στη σκέψη του, είναι στη σκέψη του για μετά το συνέδριο. Δεν είναι κάτι το οποίο. Και δεν ενδιαφέρει και κανένα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που έτσι κι αλλιώς πρέπει να ακολουθηθεί. Δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά στην παράσταση νίκης. Δημοσκοπήσεις πάντα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που τυπώνουν μια κατάσταση στιγμής. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα ποσοστό αναποφάσιστον το οποίο αγγίζει το 30% περίπου και σίγουρα δεν μας έχουν δώσει, αν τις διάβασα καλά, τη συσπήρωση των κομμάτων, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ ενδεικτικές για να αξιολογήσουμε τα ευρήματά τους. Ενδιαφέρον έχει και η απάντηση του Γιάννη Στέφου για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Ερωτηθείς λοιπόν για τον εκβρισμό του Αλέξη Τσίπρα, όταν ρωτήθηκε από 2 δημοσιογράφους καναλιών που κλείνουν, ο κ. Στέφος υποστήριξε ότι δεν υπήρχε εκνευρισμός από τον Πρωθυπουργό, ενώ τάχτηκε υπέρ της πολιτικής κυβέρνησης, λέγοντας πως ακολουθήθηκε ο δρόμος της νομιμότητας. Όσον αφορά τώρα τις χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων, ο κ. Στέφος είπε χαρακτηριστικά ότι όλα τα δάκρυα είναι αλμυρά, σημειώνοντας ότι οι καναλάρχες για χρόνια δεν πλήρωναν για τις τηλεοπτικές άδειες. Αξίζει βέβαια εδώ να σημειώσουμε ότι για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών βρίσκεται σε εκκρεμότητα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που τελικά θα αποφασίσει αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ή όχι συνταγματική. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει κανένα λόγο να εκνευριστεί για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο διαγωνισμός ήταν ανάψογος, η νομιμότητα ήταν αυτή η οποία ήταν το κυρίαρχο. Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό δημόσιο εισπράττει περίπου 250 εκατομμύρια. Γίνεται προσπάθεια οι θέσεις εργασίας να διασφαλιστούν. Όλα τα δάκρυα είναι αλμυρά. Τριαστά μου, των εργαζομένων που απολύονται. Δεν πρέπει να απολυθεί κανείς, αλλά αυτό το οποίο ήταν κυρίαρχο στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι το τίμημα
που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο είναι η διαφυλάξη της νομιμότητας. Και αν το ΣΤΕ πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν το ΣΤΕ πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε πάλι. Πάντως, είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλα θα πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε. Αυτοί που τόσα χρόνια, 30 χρόνια, δεν πλήρωσαν τίποτα για τη χρήση των συχνοτήτων και δεν είναι οι εργαζόμενοι αυτοί σε καμία περίπτωση, δεν είναι σε καμία περίπτωση εργαζόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι είχαν τα κανάλια, τα αφεντικά, ήρθε η ώρα να πληρώσουν.